Για τις αντιδημαρχίες κοινωνικής πολιτικής ασχολείται και με τη λεπτομέρεια. Τις Άγιες Μέρες του Πάσχα, όπως και τα Χριστούγεννα, όπως και τις Παναγίες, που είναι οι μεγαλύτερες γιορτές μας, προβαίνουμε και στον ευπρεπισμό, ας το πούμε, στο κούρεμα και στο ξύρισμα των ωφελουμένων γυναικών και ανδρών του υπνοτηρίου μας. Είναι μια δράση που τους κάνει να αισθάνονται ισότιμοι, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Η ισότιμη συμμετοχή σε κάθε έκφραση της καθημερινότητας. Πόσοι από το υπνοτήριο θα έρθουν σήμερα για να παραδοθούν και γενικά πόσους έχετε σε καθημερινή βάση, αν μπορείτε να μας πείτε. Έχουμε, διανυκτερεύουν κανονικά 61 συνάνθρωποι μας στο υπνοτήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ωφελούμενοι του κέντρου ημέρας, του ανοιχτού κέντρου ημέρας αστέγων, είναι άλλοι τόσοι περίπου, οι οποίοι δεν διαβιούν βέβαια ως άστεγοι στον δρόμο, διαβιούν σε συνθήκες στέγης, όπως λέει ο νόμος, δηλαδή σε πλημελείς συνθήκες διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς είναι και εντελώς άστεγοι. Δίνουμε αγώνα καθημερινά για την επανένταξή τους στην κοινωνία, εφαρμόζουμε τα προγράμματα της ενεργοποίησής τους επαγγελματικά.